Επειδή η μητέρα μου ένιωθε την ευθύνη του ότι μεγάλωνε ένα αγόρι μόνη τη, δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχτεί ότι είμαι ομοφυλόφιλο. Κάτι τέτοιο δυστυχώ για τα κριτήριά τη θα ήταν προσωπική τη αποτυχία ω γονέα. Και αυτό γιατί ήταν ένα φοβισμένο άνθρωπο απέναντι στη γνώμη των άλλων. Ήταν βέβαια και άλλε εποχέ. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα στο σπίτι να υποδίω με έναν straight. Όταν έφυγε από τη ζωή, ένιωσα θυμό για τα χρόνια που καταπίεζε τον εαυτό μου και για το μπούλινγκ που βίωνα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Δεν είχε να κάνει με την αγάπη τη μητέρα μου για εμένα, αλλά με την αδυναμία τη να αποδεχτεί την αλήθεια του παιδιού τη. Το τίμημα για εκείνη ήταν ότι την είχα απομακρύνει από κάθε γεγονό, αλλά και κάθε επιτυχία στη δουλειά μου. Δεν τη παρήχα καμία πληροφορία που να αφορούσε την επαγγελματική ή την προσωπική μου ζωή. Έχω περάσει πολύ δύσκολα στα παιδικά μου χρόνια επειδή μου το παιδί που δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Έκανε παρέα με κορίτσια και έπαιζε με τι κούκλε, η σικιά ή η αδελφη Έτρεμα, για παράδειγμα, κάθε μεσημέρι να περάσω από την κεντρική είσοδο του σχολείου και ζητούσα από τη θεία μου να με περιμένει στη γωνία του δρόμου για να μην συναντήσω κάποια συγκεκριμένα παιδιά που θα με κορόιδευαν. Είχε προσπαθήσει να τη πει ότι έχει σχέση με ένα άλλο αγόρι και ότι είσαι ευτυχισμένο. Μεγάλωσα με τη φράση Δεν θέλω το παιδί μου να γίνει κλέφτη που. Την άκουγα κάθε μέρα σχεδόν να το λέει. Το έλεγε και όταν όλοι τη έλεγαν όταν ήμουν στο σχολείο ότι το παιδί είναι γεννημένο για να γίνει χορευτή και να ασχοληθεί με την τέχνη, και εκείνη από ανασφάλεια προ του τρίτου με πήγαινε να μάθω πολεμικέ τέχνε. Όταν κάποια στιγμή θέλησα να μοιραστώ μαζί τη την αλήθεια μου, μου είπε: Κάνε ό,τι θε. Αυτό που είπε το άκουσα, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ.